Και πάμε τώρα στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, όπου δεν έχει τέλος ο πόνος και η οργή από την ανίποτη τραγωδία στο ορυχείο της πόλης Σόμα. Νωρίτερα στην περιοχή ξέσπασαν βία επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομία με τουλάχιστον 5 τραυματίες. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους 284, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως 18 ακόμη ανθρακορίχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα έγκατα της γης. Η λαϊκή οργή ξεχυλίζει, ενώ σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο που εμφανίζει τον Τούρκο Πρωθυπουργό να επιτίθεται κατά διαδηλωτή την Τετάρτη στη Σόμα. Βουβός πόνος, δεκάδες ανοιγμένοι τάφοι, απόγνωση, θρήνος, ξέσπασμα, οργή και έκτροπα. Αυτά είναι τα στοιχεία που συνθέτουν το εκρηκτικό σκηνικό στην Τουρκία τρεις ημέρες μετά την τραγωδία στο ορυχείο της πόλης Σόμα. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στους 284. Πιστεύουμε πως δεν πρέπει να υπάρχουν πάνω από 18 εγκλωβισμένοι μέσα στο ορυχείο. Ελπίζουμε πως οι νεκροί δεν θα ξεπεράσουν τους 302. Η Τουρκία θάβει μαζικά τους νεκρούς της. Στα νεκροταφεία εκτυλίσσονται τραγικές σκηνές. Αυτή είναι θλίψη σε μαζική κλίμακα, αβάσταχτη για κάποιους. Το θλιβερό είναι πως οι αρμόδιοι εδώ προτρέπουν τους συγγενείς να κάνουν γρήγορα, επειδή πρέπει να δημιουργηθεί χώρος για τις επόμενες ορούς, ενώ και ο χρόνος πιέζει. Ο θρήνος μετατρέπεται συχνά σε οργή για την κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο εμφανίζει τον Τούρκο Πρωθυπουργό να επιτίθεται σε διαδηλωτή, αρπάζοντάς τον από το λαιμό, στην είσοδο του σούπερ μάρκετ της πόλης Σόμα, στο οποίο κατέφυγε την Τετάρτη, ενώ ακούγονται απίστευτοι χαρακτηρισμοί. Αμέσως μετά, οι αστυνομικοί του Ερντογάν ξυλοκοπούν τον διαδηλωτή, καταφέρνοντάς του απανωτές μπουνιές και κλωτσιές. Το μόνο που θέλω είναι ο Πρωθυπουργός να ζητήσει συγγνώμη, να καταλάβει τη θέση μου. Αυτό θέλω. Δεν πρόκειται να μηνύσω κανέναν. Ο πολιτικός σεισμός δεν λέει να κοπάσει στη γείτονα. Στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασαν νέες φοδρές συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία. Με αγκαλιές και φιλιά στους ανθρακορίχους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Σόμα, ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί να σβήσει την πολιτική πυρκαγιά που κατακαίει τη χώρα. Η οργή ξεχυλίζει και για τη διαχειρίστρια εταιρεία του ορυχείου, η οποία αποποιείται κάθε ευθύνης για την τραγωδία. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν υπεράνθρωπο αγώνα, αν και οι ελπίδες για την ανέβρεση ζωντανών μέσα από τα έγκατα της γης έχουν εξανεμιστεί. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Φελίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Για να δούμε τα τελευταία που έχουμε από τις άγριες συγκρούσεις που ξέσπασαν νωρίτερα στην πόλη Σόμα. Ναι, είναι λυπηρό, αλλά η ανίποτη τραγωδία έχει λειτουργήσει σαν πυροκροτική σε μια έκρηξη λαϊκής οργής με στόχο την κυβέρνηση αλλά και προσωπικά τον Ταγί Περντογάν. Βλέπουμε εδώ πλάνα από τις συμπλοκές που ξέσπασαν στους δρόμους της πόλης Σόμα, της πόλης που έχει πληρώσει το βαρύτερο φόρο αίματος από αυτό το δυστύχημα, όπου στις συμπλοκές αυτές τουλάχιστον 5 άνθρωποι, εκ των οποίων 2 αστυνομικοί, τραυματίστηκαν. Περίπου 10.000 διαδηλωτές, ανάμεσά τους και πολλοί συγγενείς των νεκρών, φωνάζοντας συνθήματα κατά του Πρωθυπουργού και ζητώντας την παρέτηση της κυβέρνησής του, επιχείρησαν να φτάσουν στο μνημείο των ανθρακορίχων που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Οι δυνάμεις ασφαλείας επενέβησαν, κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, εκτοξευτήρων νερού, ενώ οι αστυνομικοί πυροβολούσαν τους διαδηλωτές με πλαστικές σφαίρες. Αιτία για τα νέα επεισόδια ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι σημερινές ανακοινώσεις της διαχειρίστριας εταιρείας του ορυχείου, με τις οποίες αποποιείται κάθε ευθύνη για την τραγωδία.